Πάμε να δούμε το λεωφορείο που κάηκε. Ναι, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ε, κινείται ε, το λεωφορείο. Έπιασε φωτιά. Δείτε, έτσι έχουν καταντήσει τη χώρα. Να κινδυνεύει ο επιβάτη. Βλέπετε εδώ τη φωτιά. Βλέπετε εδώ, στο λεωφορείο. Βλέπετε, κινείται και έχει πιάσει φωτιά. Ένα από τα πολλά λεωφορεία τα οποία έχουν πιάσει φωτιά είναι αυτά. Γιατί υπάρχουν λεωφορεία τα οποία έχουν καεί ολοσχερό. Υπάρχουν λεωφορείε που έχουν κινδυνεύσει πολίτε. Πριν λίγε μέρε παρουσιάσαμε για το λεωφορείο του 040, το δρομολογίο 040. που επισυροφή. πάνω επάνω στου επιβάτε. Δεν ξέρει από πού θα έρθει σε έρθει αυτή Γίνεται συντήρηση στα λεωφορεία. Ναι ή όχι. Ποιο κάνει τη συντήρηση. Το είναι θέμα. επικίνδυνα τα λεωφορεία για όλου εμά του πολίτε που μπαίνουμε μέσα στα μέσα μεταφορά. Το θέμα είναι αυτό που είπε, Φιλίππ, να μην θρυνήσουμε θύματα. Και άλλα θύματα. Βέβαια. Είχαμε τα θύματα με τα τρένα. Με το τρένο. Καθημερινά καταγγέλνουν εργαζόμενοι στα λεωφορεία και στον ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στον ΟΑΣΑ ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Εδώ τώρα σε αυτό το λεωφορείο, αν η φωτιά πήγαινε στη μηχανή και γινόταν έκρηξη, τι θα γινόταν πάλι. Και πώ προκλήθηκε η φωτιά εκεί. Και εδώ έχουμε και, και, άλλες, και άλλα ζητήματα με σοβαρά τεχνικά προβλήματα, τα οποία να μην πιάνουν τα φρένα. Υπήρχαν καταγγελίε οδηγών λεωφορείου, οι οποίοι έλεγαν ότι τρέμουν κάθε φορά που πιάνουν το τιμόνι. Δεν τα λέμε εμεί, οι εργαζόμενοι τα λένε. Η οδηγία του λεωφορείων. Φίλιππε, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα είναι, ε, βλέπουμε τι έγινε σε λεωφορείο του ΟΑΣΤ ε, και στα λεωφορεία που πάνε τα παιδιά εκδρομέ εάν συντηρούνται έτσι όπως πρέπει. γιατί και, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εδώ το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχουμε μια διαλυμένη χώρα και δυστυχώ, δυστυχώς, αυτή η κατάσταση συνεχίζει συνεχίζει. Και γι' αυτό λέγαμε, αν είχε τσίπα ο Πρωθυπουργό επάνω του, ο Κυριάκο αν είχε τσίπα επάνω του, αν είχε τσίπα θα είχε παρτηθεί. Θα είχε φύγει. Θα είχε φύγει. Δεν έχουν τσίπα. Του νοιάζουν μόνο τα ψηφαλάκια. Και τίποτα άλλο. Δεν του ενδιαφέρει η δημόσια υγεία και φυσικά οι ζωέ μα. Βλέπετε εδώ, και περιμένουν να σώσουν την παρτίδα με τον α, τουρισμό. Γι' αυτό και σήμερα ο κύριο Πλεύρη είπε ότι σταματούν τα μέτρα για την πανδημία ό,τι υπήρχαν κτλ. Από χθε, από χθε πανδημία. Από ναι. Ε, με αλλιώς την μικονό, έτσι. Μια χαρά νησί βέβαια. Που ο Έλληνα δεν μπορεί να πλησιάσει. Με τη Σαντορίνη επίση.